Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Και φυσικά εμείς τώρα πρέπει να σας ευχηθούμε και καλό Σαββατοκύριακο. Όμως, όπως ξέρετε, τα εμπορικά καταστήματα και οι αγορές είναι ανοιχτά με το πρωτοχρονιάτικο εορταστικό τους πια ωράριο, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε παραμονή πρωτοχρονιάς, όπου εμείς θα έχουμε καταγράψει όλα όσα θα έχουν μεσολαβήσει, αλλά θα έχουμε καταγράψει και το πρωί της Δευτέρας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Κάτι που ήδη η Δημοτική Φιλαρμαιονική εκεί στην Πάτμο ήδη τα είπε σήμερα πριν από λίγο στον κύριο Δήμαρχο εκεί στο γραφείο του. Εμείς λοιπόν θέλω να, πριν δώσουμε τις ευχές μας, να πούμε ότι φυσικά έχει προηγηθεί και μια πολύ όμορφη εκδήλωση με χριστουγεννιάτικες ψαλμωδίες από τους αγαπητούς μας που έσπευσαν να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου και στην εκδήλωσή τους. Ένα μικρό μέρος προλαβαίνουμε τώρα να το δούμε και αμέσως μετά να δώσουμε ό,τι τελευταίο υπάρχει στην επικαιρότητα και να συνεχίσουμε με ευχές. Πάμε να το δούμε. Φτάνοντας δειλά-δειλά στον επίλογο της εκπομπής μας, να θυμίσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων από τα καταστήματα όπως εστάλει από τον Αντιδήμαρχο κύριο Γιώργο Ψαρά. Σας θυμίζω λοιπόν ότι μας λέει πως αύριο Σάββατο θα γίνει αποκομιδή από τη 1.30 το μεσημέρι έως τις 5. Επίσης, Κυριακή 30 Δεκεμβρίου δεν θα γίνει αποκομιδή. Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου θα γίνει αποκομιδή κατά τις νυχτερινές ώρες, μεσάνυχτα έως και 12.30 το μεσημέρι. Και την 3η 1η Ιανουαρίου, λόγω αργίας, δεν θα γίνει αποκομιδή και φυσικά η συμβουλή του είναι να προσέξουμε όλοι μας, να μην αφήνουμε έτσι είτε με πολύ πρόχειρες του σούπερ μάρκετ, σακούλες κτλ. Καλά δεμένες. Αν μπορείτε κι εσείς να το κάνετε, έτσι όπως το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια εμείς, να πάμε εκεί που είναι οι πηγαδοκουβάδες αν έχει συγκεντρωθεί κάτι παραπάνω, γιατί εκεί θα μπουν μέσα, είναι τεράστιοι χώροι, δεν ενοχλείται κανένας, δεν το βλέπει κανείς, δεν θα πάει κάποια γατούλα σκυλή κάτι να τα σπάσει και να βγουν όλα έτσι χύμα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, νομίζω το καταλαβαίνετε. Αν δηλαδή ο καθένας κάπως προσέξει, θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Έτσι, για όλους που θα περάσουμε είτε από κεντρικούς δρόμους, είτε από στενά σοκάκια ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά και το νησί να παραμείνει καθαρό. Δεν είμαστε μόνοι μας, ξέρετε, έχουμε δει και Άγγλους και Κινέζους,
έτσι αρκετούς να βρίσκονται εδώ, έτσι μην σας φαίνεται περίεργο. Όπως βλέπετε οι θερμοκρασίες αλλά και οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν καμία σχέση με την πατρίδα τους και πολλοί ξένοι φίλοι θέλουν να δουν κάτι το διαφορετικό. Οπότε ας προσέξουμε λιγάκι όλοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα στο τελευταίο πια σημείο της εκπομπής μας τι μας είπε ο κύριος Τζακ Γαβαλάς για άλλη μία όμορφη απόπειρα χειμερινή που γίνεται, για όμορφες αναμνήσεις, τραγούδια κτλ. Που θα αναβιώσουν αύριο Σάββατο το βράδυ. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε τι ακριβώς μας είπε ο ίδιος που σας απευθύνει το κάλεσμά του και να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας και όλους εσάς, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο, ηλιόλουστο, χαρούμενο Σάββατο-Κύριακο και τη Δευτέρα, παραμονή πρωτοχρονιάς, εδώ και πάλι όλοι μαζί. Γεια σας! Στον υπέροχο χώρο του Σελεστίνο, συναντάμε τον αγαπητό μας Τζακ. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή σας με μέρα, υγεία. Σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά και του χρόνου μας να είμαστε όλοι καλά. Αμήν. Αλλά είναι ημέρες γιορτών, χαράς, με κέφι που όλοι θέλουμε να τις θυμόμαστε πάντα. Σίγουρα ναι, πάνω σε αυτό δουλέψαμε. Ακριβώς. Αγαπητή μου Εύη, όλες αυτές τις ημέρες. Και έτσι διοργανώνουμε ένα πάρτι, θα είναι το τελευταίο εορταστικό πάρτι της χρονιάς, στην Καντίνα, το Σάββατο, ακόμενο Σάββατο, 29 του μηνός, 10 η ώρα το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία σκέψη, για να δώσουμε παλιές, όμορφες, χορευτικές, τραγουδιστικές, ηχητικές καταστάσεις ξανά στο προσκήνιο και να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Σίγουρα ναι, θα είναι επιτυχίες της εγχώριας δισκογραφίας και όχι μόνο ευρωπαϊκής. Το έχουμε δουλέψει πολύ στενά, πολύ ζεστά και είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Τραγούδια που αγαπήσαμε, ακριβώς. Τραγούδια που χορέψαμε, ζήσαμε, που μας έχουν στιγματίσει με κάποιο, για ακριβώς, κάποιο λόγο. Μας αγάπησαν και αγαπηθήκαμε. Έτσι. Για κάποιο λόγο γίνανε όλα. Ναι, σίγουρα, ναι. Έτσι. Είναι μια επανάληψη του πάρτι που το επιτυχημένο πάρτι που κάνουμε το καλοκαίρι 1η Αυγούστου και θα ακολουθήσουν κι άλλα πολλά και άλλα, μέσα και στο νέο έτος με συνεργασία με τον Νίκο τον Κούρου. Επιτρέψτε μου το αναφέρω. Αυτά για πολύ ωραία. Άρα, το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλους, όλων των ηλικιών. Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, στην Καντίνα, Rock and Blues. Εκεί στην Πατέλα με το μαγευτικό τοπίο που θα μας περιμένει στο περιβάλλον. Ο Τζακ, αλλά και οι φίλοι που τον βοήθησαν. Όλη μου η ομάδα. Ακριβώς. Τέλεια. Καλή διασκέδαση σε όλους. Και με το καλό να έχουμε έναν ωραίο και δημιουργικό νέο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και πάντα με όμορφες προτάσεις δημιουργίας. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Ευχαριστώ.